Το φέραμε και γιατί αυτό εδώ το κάνουμε το Υπουργό. Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό καθαριότητα στα σχολεία του Δήμου Νεάπολης Σικαιών καταγγέλουν οι Σύλλογοι Γονέων και Ακηδεμόνων του Δήμου, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από το πρώην Δημαρχείο Νεάπολης. Όπου δεν υπάρχει μόνιμη καθαρίστρια, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν λήγουν οι συμβάσεις των 8 μήνων με τα κοινοφελή. Έτσι λοιπόν στο Δήμο μας 30 Νοεμβρίου έληξαν τα κοινοφελή, έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι, απολύθηκαν και δεν υπάρχει από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Κυρίως θέτουν θέμα δημόσιας υγιεινής, ειδικά τώρα την περίοδο του χειμώνα, όπου η μη επαρκής καθαριότητα δημιουργεί περαιτέρω κινδύνους για την εξάπλωση ιώσεων και άλλων ασθενειών. Δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό σε ένα μόνιμο πρόβλημα όπως είναι το καθαρισμός των σχολείων. Καλύπτεται αυτή η ανάγκη όπως και πολλές άλλες με προσωρινό προσωπικό, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες κυρίως 8 μήνα. Χαρακτηριστική περίπτωση στο 3ο και το 6ο Δημοτικό Σχολείο Σικαιών, τα οποία είναι συστεγαζόμενα και υπάρχει μόνο μία μόνιμη καθαρίστρια για 600 παιδιά, ενώ στο ίδιο συγκρότημα συστεγάζονται 3 τάξεις νηπιαγωγείων με 65 παιδιά που δεν διαθέτουν καμία καθαρίστρια το πρωί. Στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Σικαιών και το νηπιαγωγείο που συστεγάζεται εκεί με σύνολο 300 παιδιά υπάρχουν μόνο 2 καθαρίστριες συμβασιούχες το απόγευμα. Και εμείς είμαστε από νηπιαγωγείο, πρέπει να υπάρχει ενδιάμεση καθαριότητα, δεν το συζητάω. Έρχονται 2 καθαρίστριες, είμαστε 3 συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, έρχονται μετά τις 4. Είναι παιδιά, είναι 65 παιδιά, 6 τουαλέτες. Χρειάζεται οπωσδήποτε φροντίδα, δεν το συζητάμε. Είναι παιδιά, είναι μικρά, δεν προσέχουν και η χαμηλή υγιεινή φέρνει άλλα προβλήματα. Γαστρεντερίτιδες κλπ. Τα ζούμε καθημερινά και θέλουμε ενδιάμεση καθαριότητα. Είναι κάτι που επιβάλλεται, είναι κάτι ανθρώπινο, είναι κάτι λογικό. Εγώ είμαι σε ένα σχολείο που δεν έχουμε μόνιμη καθαρίστρια, πρωινή δηλαδή. Το πρωί δεν υπάρχει καμία καθαρίστρια. Ό,τι και να γίνει μέσα στο σχολείο, να λερωθούν οι τουαλέτες, να γίνει ένα σεμετός, δεν υπάρχει άνθρωπος να καθαρίσει κανονικά. Και εμείς είμαστε και ένα σχολείο που έχει μια ιδιαιτερότητα. Στο 1ο-5ο συστεγάζονται 2 σχολεία. Σε ένα κτίριο που από την διάταξή του μπορεί να ικανοποιήσει μόνο ένα σχολείο. Στα 85 σχολεία του Δήμου, μόνο τα 13 έχουν το πρωί καθαρίστρια. Ενώ υπάρχουν μόλις 18 καθαρίστριες με πρόσληψη αορίστου σε 13 σχολικές μονάδες. Εμείς σαν Δήμος έχουμε κάνει πολλές φορές έγγραφο προς το Υπουργείο που ζητάμε να προσληφθούν καθαρίστριες γιατί οι ανάγκες είναι μόνιμες και διαρκές. Ζητάμε να προσληφθούν τραπεζοκόμοι γιατί τραπεζοκόμοι στην ουσία είναι οι δάσκαλοι. Ζητάμε να προσληφθούν επιστάτες για τα σχολεία μας. Ζητάμε να προσληφθούν φύλακες σε 24ωρη βάση για να λυθεί το πρόβλημα της φύλακης του σχολείου. Από άλλα σχολεία υπήρξαν προτροπές ο σύλλογος να προσλάβει ή να προσλάβει τρόπον την μια πρωινή καθαρίστρια για να αντιμετωπίσει το φλέγον ζήτημα. Είναι μια λογική που δεν συμφωνούμε. Η πρόταση αυτό που μας προτείνουν αρμόδιοι είναι πληρώστε εσείς, οι Σύλλογοι Γονέων. Οι Σύλλογοι Γονέων δεν είμαστε εργοδότες να πληρώνουμε εμείς. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Εμείς φορολογούμαστε, πληρώνουμε για όλα αυτά για να μας παρέχουν καθαριστές, δάσκαλους, για να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία, να έχουμε γιατρούς. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα να πληρώνουμε εμείς τους καθαριστές. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε έκθεση της UNICEF αναγνωρίζεται πως το περιβάλλον του σχολείου και η καθαριότητα του σχολικού κτηρίου μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την υγεία και την ευεξία των παιδιών.